Έσπασε η βιτρίνα του καπιταλισμού και ξεχύθηκε η βρώμα και η δυσοσμία της δημοκρατίας τους. Σκάει το ένα σκάνδαλο μετά το άλλο. Από τον Μπάτσι, υπόδειγμα της υγιής επιχειρηματικότητας που έπινε αίμα, ζωτικό άλλωστε στοιχείο της οικονομίας τους. Στις υποκλοπές που οι μόνοι που δεν παρακολουθούνται είναι όσοι δεν έχουν τηλέφωνα. Ακολούθησε η κυβωτός του τρόμου που όπως μάθαμε και από το σχολείο έμπαζε νερά, ενώ συνέχεια εμφανίστηκε και η Καϊλή. Αυτή η γνωστή κυρία που έλεγε ότι τα επιδόματα δίνονται στους τεμπέληδες. Την κυρία αυτή, την οποία την πλήρωναν οι τεμπέληδες για να κάνει business της Ευρώπας. Έχει το θράσος να μας κουνάει το δάκτυλο. Η οποία κατά τα άλλα ήταν και πατριώτισσα και δεν μπορούσε, λέει, να πει τα Σκόπια Βόρεια Μακεδονία, αλλά μπόρεσε να πει υπόδειγμα εργατικών δικαιωμάτων το Κατάρ παρά τους 6.500 νεκρούς. Φυσικά, οι υπερασπιστές των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλοι αυτοί οι ευρωλιγούριδες, έτρεξαν γρήγορα να πούνε «Όχι κύριοι, δεν είναι έτσι, είναι μεμονωμένο περιστατικό το σύμβαν με την κυρία Καλή» και ψήφισαν το ψήφισμα στο οποίο ξεπλένουν με το πλυντήριό τους όλη τη βρώμα και τη δυσοδεία αυτού του δομημένου συστημάτους που είναι να πίνει αίμα των λαών, να κερδίζουν οι λίγοι, να γίνονται οι πλούσιοι πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Και πήρανε γρήγορα το μνηστέρι να ράψουν ξανά την παρθενιά της γερά με ράματα. Κοντά και ο Γενικός Γραμματέας της ξεπουλημένης I2UC, αυτά τα ρεμάλια που κυκλοφοράνε στην Ευρώπη ξεπουλάνε τα δικαιώματα των εργαζομένων. Κάπως έτσι εμφανίζονται αυτοί σαν λόμπι με δισεκατομμύρια και ξεπουλάνε τα δικαιώματα των εργατών και τα φέρνουν σαν νόμους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο κέντρο υποτίθεται της δημοκρατίας τους, για να τα ψηφίσουν και να μας καταδικάζουν στη φτώχεια και την ανέχεια. Και έτσι ο λαός, αγαπητοί συνάδελφοι, ανάμεσα στα προβλήματά του, την ακρίβεια, την αγωνία, πώς θα βγάλει το μήνα, ταΐζεται καθημερινά με τη σκανδαλολογία και αποσβολωμένος παρακολουθεί τα εκατομμύρια ευρώ να σφυράνε πάνω από το κεφάλι του. Όμως, κατά την κυβέρνηση, δεν πρέπει να ανησυχούμε. Για όλους, λέει, έχει ο Θεός. Θα φάει και η πλέμπα. Και δώσε σοου κάθε μέρα με Άγιο Βασίλη τον Άδωνη. Θα πει κανείς τι σχέση έχουν όλα αυτά με τον προϋπολογισμό. Αυτά όμως, συνάδελφοι, είναι ο προϋπολογισμός ενός συστήματος που όλα είναι εμπόρευμα. Όλα πουλούνται και όλα αγοράζονται. Όλα είναι προσφορά και ζήτηση. Από τα μακαρόνια στο σούπερ μάρκετ μέχρι το κορμί ενός ανήλικου παιδιού, μέχρι και το πόσο στοιχίζει ένας 16χρονος ζωή. Από την υγεία μέχρι τα όπλα που πουλούνται στον υπεριαλιστικό ληστρικό πόλεμο, ακόμα και στη βιτρίνα του Μουντιάλ. Έτσι λοιπόν ο λαός ληστεύεται καθημερινά από το βαρύ φόρο που πληρώνει, από τα μακαρόνια μαράτα μέχρι τα καύσιμα και τα ξύλα για να ζεσταθεί. Και κατανέμονται τα δισεκατομμύρια ευρώ με βάση τις ανάγκες του κεφαλαίου, με βάση τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας, το άνοιγμα νέων πεδίων κερδοφορίας. Έτσι, συνάδελφοι, συνεχώς μειώνονται τα κονδύλια για την υγεία, για την παιδεία, ενώ αυξάνονται τα κονδύλια για την καταστολή, για τις δαπάνες στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Όλες οι υποχρεώσεις του κράτους μεταφέρονται σε άλλους φορείς του δημοσίου, σε ανεξάρτητες αρχές, σε ΜΚΟ, όλα γίνονται ανταποδοτικά. Παντού πληρώνεις. Πας στο γιατρό, πληρώνεις. Πας στο παιδί σχολείο, πληρώνεις. Πληρώνεις, πας στον αθλητισμό, πληρώνεις. Αναπνέεις, πληρώνεις. Πόσο θα φτάσει αυτός ο μισθός που κουρεύτηκε τα χρόνια των μνημονίων 40% για να σώσουμε τα ευαγή ιδρύματα, τους επίσημους τοκογλύφους, αυτά τα κοράκια που ξυσπηδώνουν τον λαό? Τουλάχιστον οι ανεπίσημοι τοκογλύφοι
δανειζόσουν 1.000 ευρώ και σε 3 μήνες ήξερες ότι πρέπει να επιστρέψεις 4.000, γιατί διαφορετικά θα χάνεις το σπίτι σου. Με αυτούς τους εγκληματίες που έχουμε μπλέξει, τους επίσημους, κανείς δεν ξέρει πόσα χρωστάει και πότε θα ξεχρεώσει. Και βγαίνουν με θράσος, όπως ο Υπουργός Οικονομίας, και διαρρέει ότι τάχα, λέει, πινελικώθηκαν με τους τραπεζίτες. Μα καλά, για τόσους ηλίθιους μας περνάνε. Η κυβέρνηση έχει την αποκλειστική ευθύνη για την προστασία των οφειλετών και για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Αυτά δεν γίνονται με παρακάλια και παροτρύσεις στους τραπεζίτες, αλλά με την νομοθετική παρέμβαση. Φυσικά, συνάδελφοι, ποιο από αυτά τα κόμματα της διαχείρισης του συστήματος μπορεί να ψηφίσει καθολική προστασία της πρώτης κατοικίας, αφού, όπως και οι ίδιοι μαρτυρούν και επισημαίνουν συνεχώς, είναι ότι η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση είναι ότι το ζωτικό στοιχείο της λειτουργίας της δημοκρατίας είναι να γίνονται πληστηριασμοί και να αρπάζονται τα σπίτια του κόσμου. Αυτή η ανάγκη για στέγη είναι μια καλή πίσνα για κοράκια και λοιπούς κυβερνητές. Ο γνωστός Παπαδημούλης μπορεί να μας εξηγήσει τι σημαίνει να έχει 25 ακίνητα και να πρέπει να τα επενδύσεις. Τον πενιχρό μισθό που παίρνουμε, συνάδελφοι, συνεχίζουν να το στραγγαλίζουν με τους νόμους τους, εκτός του κατώτερου που τον καθορίζει ο Υπουργός Εργασίας και επί Νέας Δημοκρατίας και επί ΣΥΡΙΖΑ, είναι φυσικά και το πάγωμα των τριετιών που με νόμο επέβαλαν, ο οποίος ορίζει ότι για να ξεπαγώσουν οι τριετίες θα πρέπει η ανεργία να πέσει κάτω της 10%. Την ώρα φυσικά που ζητούνται χέρια σε πολλές δουλειές και δεν βρίσκουν. Δεν βρίσκουν τσάμπα, γιατί αν πλήρωναν θα έβρισκαν. Η κυβέρνηση, αντί να ξεμπλοκάρει τις αυξήσεις, να γίνουν διαπραγματεύσεις εργαζομένων και εργοδοτών, ώστε να υπάρξουν μισθοί που να καλύπτουν τις ανάγκες των εργαζομένων, πάει και κάνει συμφωνία με τον Μπαγκλαντές για να φέρει σκλάβους να δουλεύουν με τα ψίχουλα. Ο αγώνας που δώσαμε, συνάδελφοι, το προηγούμενο διάστημα για να υπογραφούν οι κλαδικές συμβάσεις και με πραγματικές αυξήσεις είχε αποτελέσματα και στον κλάδο των κατασκευών και σε δεκάδες εργοστάσια και στο λιμάνι. Αυτοί οι αγώνες πρέπει να αναπτυχθούν σε κάθε κλάδο με σχέδιο παρέμβασης, ενημέρωσης, κλιμάκωσης, να διεκδικηθούν από τις ομοσποδίες και σωματεία υπογραφής συμβάσεων. Η παρακαταθήκη που άφησε η απεργία στις 9 του Νοέμβρη είναι σημαντική. Η επιτυχία της δείχνει το δρόμο της κλιμάκωσης, η οποία δεν θα έρθει αυτόματα με την κήρυξη της πανελλαδικής απεργίας που θα επιδιώξουμε να γίνει το αμέσως επόμενο διάστημα, αλλά θα έρθει κάτω από τη δουλειά των σωματείων μέσα στους χώρους δουλειάς, εκεί που θα ξεσπάνε οι μικρές εστίες διεκδίκησης και αγώνα, οι οποίες θα οδηγούν εκ των πραγμάτων και της ανάγκης σε γενικευμένο πανελλαδικό απεργιακό συσηκωμό. Συνάδελφοι και συναδέρφισες, κάθε μέρα που περνάει αποδεικνύεται η χειροτέρευση των όρων ζωής μας και εργασίας μας για τη συντηρητική πλειοψηφία του εργαζόμενου λαού. Δεν θα αργήσουν να έρθουν και εκλογές που ο λαός θα καλεστεί να ψηφίσει διαχειριστή. Από αυτό το βήμα φυσικά δεν μπορούμε να κάνουμε κάλεσμα για το ποιον θα ψηφίσουν. Ένα όμως είναι σίγουρο, ότι την επόμενη των εκλογών όποιος και να βγει θα τσακίσει για την επόμενη τουλάχιστον τριετία της ζωής μας, μέχρι να ξαναμπούμε σε προεκλογική περίοδο όπου μπορεί να ξανακάνουν καμιά μικρή αύξηση σε κανένα μισθό, μπορεί να δώσουν κανένα επίδομα και να γλύφουν τον λαό για να τους ξαναψηφίσει. Απάντηση στη βαρβαρότητα για πριν και μετά τις εκλογές είναι πόσο ισχυρό θα είναι το εργατικό λαϊκό κίνημα, πόσο οργανωμένος θα είναι ο λαός για να παλέψει για αυξήσεις, θα παλέψει να μην ξεσπιτωθεί, θα παλέψει ενάντια στη βία και την καταστολή, πώς ο ίδιος ο λαός θα φτιάξει το δικό του σενάριο απέναντι στα αντιλαϊκά σενάρια του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης. Σενάρια, συνάδελφοι, που για να σώσουν το σάπιο σύστημά τους δεν διστάζουν να έχουν ξανά στο σχέδιο το ξετρύπωμα των ναζιστών με τον ίδιο ή με άλλο μανδύα. Συνάδελφοι,
Κλείνοντας, να πούμε ότι τις επόμενες μέρες, επίδεινες μέρες γιορτής, δεν πρέπει να ξεχάσουμε και κάποιους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη ή βρίσκονται μόνοι. Πρέπει τα σωματεία να βρίσκονται στο σύνολο του Μητρό κοντά, να μιλήσουμε τους συναδρέφους τους, να δούμε ποιοι έχουν τις αντί ανάγκες έχουν για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε, να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια.